Μέρες κουμανταρίας 2014, το περιμέναμε πως και πως. Η κουμανταρία θεωρείται το παλαιότερο κρασί στον κόσμο. Μαζί μας ο κύριος Παναγίδης, ο οργανωτικός για τις μέρες κουμανταρίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πότε θα γίνουν οι μέρες κουμανταρίας? Οι μέρες κουμανταρίας προγραμματίζονται από 18 μέχρι 26 Ιουλίου του 2014. Η Οργανωτική Επιτροπή εργάζεται πυρετωτός για να διαμορφώσει το τελικό πρόγραμμα. Παρόλο την οικονομική κρίση, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε σε ψηλά επίπεδα τις μέρες κουμανταρίας και πιστεύω ότι έχουμε φέτος βάλει νέες ιδέες στην όλη την οργάνωση. Απλώς να πω περίπου τι θα περιλαμβάνουν, ξεκινώντας από τη δημοσιογραφική διάσκεψη στο Μουσείο Κουμανταρίας στη Ζωοπηγή. Θα έχουμε τρεις θεατρικές παραστάσεις στις κοινότητες μας, βέβαια. Όπου έχει και ένα πολιτιστικό. Ακριβώς, είναι ρόλο. Δεν είναι μόνο διασκέδαση. Δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και τα πολιτιστικά δρόμενα για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς επίσης. Θα έχουμε διαγωνισμό τραγουδιού για την κουμανταρία. Είναι ο δεύτερος χρόνος που το κάνουμε. Τραγούδια, το όπως θέλονται και γράφονται για την κουμανταρία. Ακριβώς. Άρα δηλαδή βλέπουμε μέσω οικονομικής κρίσης, βλέπουμε κοινότητες να δημιουργούν πολιτισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και τα τρία χρόνια, τα τρία πρώτα τραγούδια που θα επιλεγούν, θα επιλεγεί ο ύμνος της κουμανταρίας, το τραγούδι της κουμανταρίας, πώς θα το ονομάσουμε. Αλλά θα είναι για την κουμανταρία. Ναι. Θα έχουμε μία βραδιά κυπριακών εδεσμάτων και ίνου, προσφέροντας κουμανταρία, κρασί, ζιβανία και διάφορα παραδοσιακά μας προϊόντα, όπως πίτες, κουλουρούθκια, σουσούκο, χαλουμωτές και διάφορα άλλα. Πολύ ωραία. Και πού θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει σε μία από τις κοινότητες, πιθανόν θα γίνει στο λινό της Λάνιας. Το πιο πιθανό σημείο που θα γίνει. Επίσης θα έχουμε παραδοσιακά ντυμένες κοπέλες, το κάνουμε εδώ και 4 χρόνια αυτών, να προσφέρουμε κουμανταρία δωρεάν, παγωμένη κουμανταρία έξω από τα κάστρα Λεμεσού και Κολοσσίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι γνωρίζουν και ο ντόπιος πληθυσμός το υπενθυμίζει για την κουμανταρία, γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι για την κουμανταρία μας, αλλά και τουρίστες. Και τουρίστες ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι η εφημερίδα μας σας ακολούθησε και στο αεροδρόμιο. Και στο αεροδρόμιο μας ακολούθησε. Θα γίνει και φέτος. Και ακόμα δεν καταλήξαμε, δεν έχουμε ακόμα. Απλώς να αναφέρω μια εμπειρία που είχαμε πέρσι. Μας εγκάλεσε ο Δήμος Παραλιμνίου. Ναι. Σε μια εκδήλωση δική του, πήγαμε κάτω με κοπέλες δικές μας, με δύο περίπτερα, προσφέραμε κουμανταρία και οι ξένοι τουρίστες που ήρθαν απεπελεγήσαν ότι πήραμε εμείς 2.000 ποτηράκια. Ναι. Δηλαδή πήραμε επιραμμένα ότι θα ξοδέψουμε 500-600 ποτηράκια κουμανταρίας, έφυγαν οι 2.000. Τα 2.000 ποτηράκια και πήγαμε, γυρίζαμε το παραλίμνιο όλη νύχτα να βρούμε ποτηράκια για να προσφέρουμε την κουμανταρία μας. Ακριβώς. Και όλοι οι ξένοι και κυρίως οι Ρώσοι, και μιλώ για νεαρούς Ρώσους, νεαρά παιδιά 25-30 χρονών ζευγάρια, πηγαίναν σε μαχαζιά για να προμηθευτούν κουμανταρία. Δεν μας ενδιαφέρει και αν κουμανταρία είναι του Α, του Ι, του Β. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η πρόθεση της κουμανταρίας. Ναι. Επίσης πρέπει να πω ότι θα διοργανώσετε και δείπνο με ξένους πρεσβείς. Προγραμματίζομαι σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, με διπλωμάτες, με ξένους πρεσβευτές και κατ' επέκταση τους εμπορικούς ακολούθους. Πάλι είναι ένα δείπνο για τους ξένους πρεσβευτές με κυπριακά, με κυπριακό φαγητό και κουμανταρία, για να γνωρίσουν και οι ξένοι την κουμανταρία μας. Επίσης θα έχουμε τα εγγένεια του μουσείου, ένα σπίτι μεγάλο στη Σιλίκουν. Ο κοινοτάρχης, το κοινοτικό συμβούλιο το έχουν κάνει μουσείο αυτό το μεγάλο σπίτι, που είναι της οικογένειας του Προέδρου μας, του κυρίου Αναστασιάδη, από τον Παππούντο, και θα γίνουν τα εγγένεια από τον Πρόεδρο, θα μας καθορίσει την ημερομηνία ο Πρόεδρος που θα έρθει να κάνει τα εγγένεια του Μουσείου Κουμανταρίας της Σιλίκου. Επιπλέον έχουμε σκοπευτικούς αγώνες στο σκοπευτήριο στο Μάρο και στο Μονάγρι. Κάποιοι με ρωτούν γιατί οι σκοπευτικοί αγώνες. Οι σκοπευτικοί αγώνες είναι αφαιρωμένοι όλες τις ηλικίες των κοινοτήτων κοντά να καταλάβουν ότι τούτη εκδήλωση
είναι για όλες τις κοινωνίες να φύγουμε από τον τοπικισμό. Ακριβώς. Και έχουμε. Εμπλέκονται 14 κουμανταροχώρια. Κουμανταροχώρια εμπλέκονται. Να τα πούμε. Τα κουμανταροχώρια είναι ξεκινώντας από τη Λάνια, Δωρό, Μονάγρη, Αγιο Γιώργιο, Σιλίκου, Καμπυλιών, Αγιο Μάμα. Και έχουμε τα πιο ανατολικά που είναι Καλόχωριον, Λουβαράς, Άγιος Παύλος, Άγιος Κωνσταντίνος, Αψού, ο Κατομιλός, Γεράσα, όχι. Γεράσα. Τα είπαμε όλα 7. 7 και 7, μάλιστα. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι θα γίνει και ημέρες, η ζωοπηγή, συγγνώμη, και η ζωοπηγή, ναι. Ημέρες κουμανταρίες, 18 με 26 Ιουλίου. Άρα, αυτό που ρωτούν οι λεμεσανοί, αν γίνονται εκδηλώσεις, πώς θα περάσουν τις διακοπές τους, κρατήστε το, σημειώστε το. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε την Ήπεθρο. Ότι κάθε βράδυ θα υπάρχει μια εκδήλωση σε ένα χωριό. Σε ένα χωριό. Πηγαίνετε, επισκεφτείτε τα χωριά μας, γνωρίστε τα, κάτσετε στην ταβέρνα, μιλήστε με τον κόσμο. Αγοράστε κουμανταρία. Το λοιπόν, σας... Και έχουμε και την κυρία εκδήλωση που θα είναι 26 Ιουλίου, η τελική εκδήλωση. Που γίνεται Σάββατο. Που γίνεται Σάββατο φέτος. Που θα γίνει στον Άγιο Γιώργιο τη Σιλίγου. Άγιο Γιώργιο τη Σιλίγου. Γίνεται ένα έγινε στο Καλοχώριο. Πρόπερση έγινε στη Σιλίγου. Και τον πρώτο χρόνο το 2011 έγινε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Άρα, κυρία εκδήλωση 26 Ιουλίου Σάββατο, 8.30 ώρα στη Άγιο Γιώργιο. Τι θα περιλαμβάνει. Θα περιλαμβάνει, έχουμε ένα μπλουζ. Πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα των μουσικοχορευτικών, το ελληνικό που θα αρχίσει γύρω στις 9.30, προειδικουμένως ο επισκέπτης θα μπορεί να επισκεφθεί τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα διάφορα περίπτερα με τα παραδοσιακά εδέσματα που θα μπουν εκεί. Θα έχουμε διαγωνισμό με τσάτιστα κυπριακή μουσική, θα έχουμε τους αρίωνες με τραγούδια του κρασιού, κορδία βέβαια. Ήρθαν, έρχονται πάνω δωρεάν να μας τραγουδήσουν σε αυτή τη νύχτα. Και όλη νύχτα θα προσφέρονται επίσης φαγητών σε πολύ λογική τιμή, ναι. Κρασιά, όλα σε πολύ λογικές τιμές, να περάσει ο καθένας μια ευχάριστη βραδιά. Λοιπόν, η εφημερίδα Λεμεζός θα είναι χορηγός επικοινωνίας, στο πλάι σας. Ευχαριστούμε διότι κάθε χρόνο η εφημερίδα Λεμεζός είναι δίπλα μας και προβάλλει τις κοινότητες μας και πόσο μάλλον προβάλλει το παραδοσιακό μας κρατήσι, το κρατήσι των βασιλιάδων, την κουμανταρία μας. Την κουμανταρία μας. Λοιπόν, προσκαλούμε τον κόσμο να κοπιάσει στις μέρες κουμανταρίας. Περισσότερες λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν αργότερα. Αυτό είναι σε αποκλειστικότητα. Βέβαια. Είναι η πρώτη μας συνέντευξη για τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.